βίντεο μέσα στο Fiesta ξανά. Αυτή τη φορά θα είναι ένα βίντεο το οποίο είναι λίγο στενάχωρο, γιατί δυστυχώς ήρθε η ώρα του να πουληθεί και δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Γι' αυτό το βίντεο δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένος ότι θα γίνει σήμερα, αλλά εφόσον το πήρα χθες απόφαση, είπα να το ξεκινήσω. Το αυτοκίνητο αυτό εδώ λοιπόν μου έχει προσφέρει τόσα πολλά που πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ να το δώσω, και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι το έχω φέρει σε τέτοια κατάσταση που δύσκολα φέρνεις ένα μεταχειρισμένο, γιατί πάντα ξέρουμε ότι όταν αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αρχίζει να ζητάει πράγματα, και έτσι ακριβώς και εγώ το είχα πάρει πριν 2,5 χρόνια και με το καλημέρα άρχισαν να φεύγουν αρκετά λεφτά. Αρκετά γιατί όταν το πήρα δεν είχε κάνει μεγάλο σέρβις, του τα έκανα εγώ αυτά. Είχε εργοστασιακές ζάντες με 3 διαφορετικά λάστιχα και αυτή τη στιγμή έχει τις JR3 με τα Nankang NS2R που είναι λαστιχάρα. Δεν είχε φρένα, έβαλα εγώ χαρακτούς δίσκους μπροστά με καλά τακάκια, σωληνάκια υψηλής παντού. Έβαλα φημέ, έβαλα ηχοσύστημα, εξωτερικά το έχω έτσι ακριβώς όπως μου αρέσει, και με τα αυτοκόλλητα και με την διχρωμία, ασημένιο μαύρο, και είναι κλασικό, αλλά δείχνει πολύ ωραία. Έβαλα το λιπάκι της TRC, που ήταν τόσο όσο, και το αυτοκίνητο επειδή δεν είναι χαμηλωμένο είναι ένα πολύ ωραίο πρόσθετο, το κάνει να δείχνει λίγο πιο χαμηλό, συν ότι επειδή είναι το S έχει στους προφυλακτήρες τις γρίλες τις μαύρες, έτσι που το κάνει να δείχνει λίγο πιο μάχημο. Το αυτοκίνητο είναι άπλυτο. Δεν έχει καμία σχέση ακόμα με την αγγελία, η οποία αγγελία πιστεύω θα μπει γύρω στα μέσα του Γενάρη. Απλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στις πινακίδες έχω βάλει τα αυτοκόλλητα του φίλου μου του Ακίνα, από το Underdogs, το οποίο ενώ το έχει ξεκινήσει έχει ακόμα μέλλον. Θα δούμε, θα γίνονται πραγματάκια όταν το πάρει απόφαση να συμβεί κανονικά. Γενικά το θεωρώ πολύ αξιόπιστο αυτοκίνητο. Τα ανταλλακτικά του είναι φτηνά. Ό,τι έχει ζητήσει του το έχω κάνει, δηλαδή μεγάλο σέρβις, ψυγείο νερού έχω αλλάξει, πολλαπλασιαστές έχω αλλάξει, εισαγωγή έχω αλλάξει, φρένα έχει καινούρια. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί συμπλέκτη, και κατά τα άλλα δεν θέλει τίποτα. Και θα μου πείτε τώρα, και γιατί το δίνεις και μας τα πρίζεις; Γιατί πρέπει να πάρω ένα αυτόματο;
Καλά για μένα. Εγώ έχω και το MX-5. Έχω και το μηχανάκι. Τα βολεύω. Αλλά οι ανάγκες είναι έτσι. Που βέβαια και στο αυτόματο, ό,τι και αν είναι, μια ζάντα και ένα 2-3 πραγματάκια έτσι μπορείς να τα κάνεις. Οπότε κάπως θα τα βολέψουμε και εκεί. Προς το παρόν, το κρίμα είναι που πρέπει να φύγει αυτό εδώ. Θα πάρεις το αυτοκίνητο. Χοντρούλη, θα το πάρεις το αμάξι. Θα το πάρεις, τι θα γίνει. Θα κλείσουμε τη συμφωνία. Νομίζω λέει δεν έχει λεφτά. Έχεις λεφτά ρε.